Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, σιδεροκέφαλοι, καλή δύναμη στα νέα σας καθήκοντα ως πολιτική προϊστάμενη του νέου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να εξηγήσουμε σε μεγάλη λεπτομέρεια γιατί η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στη σύσταση ενός ανεξάρτητου Υπουργείου το οποίο θα διαχειρίζεται αυτά τα εξαιρετικά κρίσιμα χαρτοφυλάκια. Η κλιματική κρίση είναι μια πραγματικότητα η οποία θα είναι μαζί μας για πάρα πολύ χρόνο ακόμα. Στο μεν κομμάτι του περιορισμού των επιπτώσεών της ως προς τα ζητήματα που αφορούν πρωτίστως την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος και τις εκπομπές, τη μείωση των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου, τον πρώτο λόγο έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στα ζητήματα όμως της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, είτε συζητάμε για πυρκαγιές, είτε συζητάμε για πλημμύρες, άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, τον πρώτο λόγο πια θα τον έχει το νεοσύστατο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Είστε, πιστεύω, ένα εξαιρετικά συμπληρωματικό δίδυμο με τον κύριο Υπουργό. Δυσκολεύομαι να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, διότι τον αποκαλούσα πάντα κύριο Επίτροπο. Μας συνδέει μια μακρά προσωπική σχέση και βαθιά εκτίμηση στην σημαντικότητα δουλειά που είχε προσφέρει με την ιδιότητά του ως Ευρωπαίου Επίτροπου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε από το μηδέν τον μηχανισμό Rescue και φέρνει στο νέο Υπουργείο σημαντικότατη πολιτική και επιχειρησιακή εμπειρία για να οικοδομήσουμε ουσιαστικά από την αρχή μια σύγχρονη πολιτική προστασία, πατώντας πάνω στα πολύ σημαντικά βήματα προόδου τα οποία έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και προσωπικά τον Νίκο το Χαρδαλιά, ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στην πολιτική προστασία και από τη νέα του θέση στο Υπουργείο Άμυνας θα μπορεί να ενισχύσει και τους άρρηκτους, κατά την άποψή μου, θεσμούς που πρέπει να έχουν οι ένοπλες δυνάμεις με την πολιτική προστασία. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα καινούριο πρόγραμμα ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, το πρόγραμμα ΕΓΙΣ, με εγγυημένους χρηματοδοτικούς πόρους, το οποίο πρέπει να επενδύσουμε για να προστατεύσουμε τη ζωή, την περιουσία των πολιτών, αλλά και το φυσικό μας περιβάλλον. Ο κ. Υπουργός έχει τεράστια εμπειρία ως αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ένας βαθιά επιχειρησιακός άνθρωπος με πολύ μεγάλη τριβή με την ελληνική δημόσια διοίκηση και τις ένοπλες δυνάμεις. Και νομίζω ξέρει πολύ καλά ήδη ποιες είναι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν, κυρίως στον τομέα της πυροσβεστικής, ώστε να μπορούμε να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί. Πρόληψη και προετοιμασία είναι οι δύο λέξεις που συχνά χρησιμοποιεί ο κύριος Υπουργός. Αυτές πρέπει να βάλουμε στο λεξιλόγιο μας με πολύ μεγαλύτερη συστηματικότητα και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη νέα ηγεσία του Υπουργείου, αλλά και σε όλα τα στελέχη, στο Γενικό Γραμματέα, σε όλους όσοι έδωσαν ένα πολύ δύσκολο αγώνα σε πολλά μέτωπα. Θέλω να θυμίσω ότι η πολιτική προστασία χειρίστηκε ένα μεγάλο κομμάτι και της διαδικασίας των εμβολιασμών, ότι δημιουργούμε μια υποδομή η οποία θα γίνει πρότυπο στην Ευρώπη και η Ελλάδα θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη, ώστε τα ζητήματα αυτά να αποκτήσουν τη θέση που τους αξίζει και στον Ευρωπαϊκό Δημόσιο Διάλογο. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη που μας έδειξες και τους δύο. Όπως πολύ σωστά είπατε, μας συνδέει μακρά προσωπική φιλία και μόλις με πήρατε τηλέφωνο και μου ζητήσατε αυτή την τιμητική πρόταση, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσα να πω, ένιωσα ότι ήταν ένα κάλεσμα του ελληνισμού. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε. Είναι πρόκληση. Ξέρω ότι η δουλειά είναι δύσκολη. Ένας φίλος μου είπε, είσαι όπου έχει ναρκοπέδιο, μπαίνεις μέσα. Αλλά από τη στιγμή που θα εξυπηρετηθούν τα ευρύτερα συμφέροντα των πολιτών, σίγουρα δεν θα μπορούσα προσωπικά να πω όχι. Είσαστε ο πρώτος, ακόμα και από τον καιρό που είσαστε στην αντιπολίτευση, που υιοθετήσατε την ιδέα του Rescue, ερχόσαστε στις Βρυξέλλες και θέτατε αυτό το θέμα πολύ προχωρημένα και σας ομολογώ ότι βοηθήσατε με τη στάση σας για να εγκαθιδρυθεί αυτή η αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Δεν θα πω πολλά, γιατί για μας, και το έχουμε συζητήσει από χθες με τον κύριο Τουρνά,
δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Σε αυτό το πεδίο χρειάζονται πράξεις. Και εμείς θα μιλάμε λίγο και θα προσπαθούμε να κάνουμε πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική τιμή που μου κάνατε με την εμπιστοσύνη που μου δείξατε να μου αρθέσετε αυτή την αποστολή της διαχείρισης του επιχειρησιακού βραχίωνα του νεοσύστατου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αισθάνομαι πολύ βαριά την ευθύνη, πλην όμως από τη στιγμή που με καλέσατε σε αυτό το προσκλητήριο που για μένα είναι πανεθνικό, ένιωσα ότι είναι χρέος μου να ανταποκριθώ και να συστρατευτώ σε αυτή την προσπάθεια στην οποία δεν περισσεύει κανείς. Είναι μια προσπάθεια για μένα συλλογική που πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα από χθες, γιατί όπως τα είπατε πολύ καλά, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Τη βλέπουμε κάθε μέρα, κάθε χρόνο, όλο και περισσότερο, με καταστροφές οι οποίες καταστρέφουν όλο τον κόσμο. Έβλεπα το χάρτη της NASA όσον αφορά τις πυρκαγιές και έβλεπα να καίγεται όλος ο πλανήτης εκείνη την περίοδο του Αυγούστου. Από την οποία καταστροφή δεν εξαιρέθηκε και η πατρίδα μας. Δυστυχώς, κάθηκαν πολύτιμοι πνεύμονες, κάθηκαν περιουσίες, ευτυχώς δεν χαθήκαν ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς, χάθηκε ένας φιλότιμος, ηρωικός εθελοντής. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, στα θέματα της πρόληψης, στα θέματα της προετοιμασίας, όπως είπατε κι εσείς, στα θέματα της εκπαίδευσης, να δούμε τι έχουμε, τι πρέπει να συμπληρώσουμε, πώς πρέπει να προχωρήσουμε όλα αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο να είμαστε αποτελεσματικοί. Και στο τέλος της ημέρας να πούμε ότι, okay, πήγαμε καλά, προχωράμε παρακάτω. Έχει γίνει σπουδαία δουλειά, το είδαμε ήδη. Πρέπει να δούμε τι διορθωτικές κινήσεις πρέπει να κάνουμε. Τέλος πάντων, εγώ αισθάνομαι ότι βαρύ το χρέος, την ευθύνη που αναλαμβάνω και σας υπόσχομαι ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια, ξεκινώντας άμεσα να προετοιμαστούμε κατάλληλα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή προέρχεται από την κλιματική κρίση, από την κλιματική αλλαγή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.